ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιστάρογλου αναδείχθηκε ως ο κύριος αντίπαλος του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές ορόσημο που αναμένονται στις 14 Μαΐου, αφού μια εξακομματική συμμαχία τον επέλεξε ως υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου. Ο Κιλιστάρογλου, 74 ετών, επικεφαλής του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, σκοπεύει να βγει από τη σκιά του Ερντογάν και να τον εκθρονήσει από την εξουσία μετά από 2 δεκαετίες διακυβέρνησης. Το τραπέζι μας είναι το τραπέζι της ειρήνης. Ο μόνος μας στόχος είναι να μεταφέρουμε τη χώρα σε μέρες ευημερίας, ειρήνης και χαράς, δήλωσε ο Κιλιστάρογλου, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι προεδρικές και κοινοβουλευτικές ψήφοι σε 2 μήνες θα είναι σφιχτές, με το μπλοκ της αντιπολίτευσης να προηγείται ελαφρώς από την κυβερνητική συμμαχία. Το μπλοκ έχει δεσμευθεί να αντιστρέψει πολλές από τις πολιτικές του Ερντογάν για την οικονομία, τα πολιτικά δικαιώματα και τις εξωτερικές υποθέσεις. Ωστόσο, μερικοί αμφιβάλλουν ότι ο δυναμικός πρώην οικονομολόγος, που ανέβηκε στις τάξεις ως μαχητής της διαφθοράς, μπορεί να νικήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον μακροβιότερο ηγέτη της Τουρκίας, ο οποίος έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερες από 12 εκλογικές νίκες.